Εδώ είναι το πατρικό μου σπίτι. Εδώ πέρα γεννήθηκες. Εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα στο σχολείο, εδώ όλα, εδώ όλα γίνανε. Και αυτό είναι ακόμα δικό σου? Ναι, δικό μου είναι. Το κράτησα εγώ το σπίτι, αυτό το έχω πάρει το 1957. Το πήρες από τη μητέρα σου? Ναι, πέθανε η μητέρα μου, πέθανε προηγήθηκε ο πατέρας μου, πέθανε πιο μπροστά. Πέθανε ο πατέρας μου το 1947, το σκότωσε μια μοτοσυκλέτα. Και το κράτησα εγώ το σπίτι, το πήρα αυτό, έπαιρνα τότε 50 δραχμές μεροκάματο. Και με τα τυχερά μου μαζί, τα κράτησα και κράτησα το σπίτι. Και εδώ θα έρθω να πεθάνω. Για πάμε τώρα μέσα. Κάτσε Γιώργο. Πάμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Πότε άρχισαν οι σχέσεις σου με τη μουσική? Α, από πολύ μικρός ήμουνα. Δηλαδή, δεν ξέρω έτσι, που ήρθε μόνο του αυτό. Εδώ πέρα είχε μια κιθάρα ο αδερφός μου, σκύνε το δωμάτιο κρεμασμένη. Μεγάλος αδερφός μου, ο Χρήστος. Ναι. Και μάθαινε, μάλιστα μενώντας εκείνος. Η μάνα μου με έβλεπε που έπαιρνα την κιθάρα μου και δεν ξέρω από την είχε μέσα μια μαξιλάρα κρεμασμένη. Και μάθαινε να παίζω. Αφού έβλεπα ότι δεν βγαίνω εγώ έξω να παίζω με τα παιδιά, αμπάριζες και τέτοια, και μπάλα. Και μάθαινε να παίζω και σιγά σιγά εγώ έμαθα κιθάρα. Και μια μέρα έρθει ο αδερφός μου και με βρήκε από τη δουλειά του έτσι πρώτα έρθε. Και με είδε λοιπόν να παίζω, λέει, δεν είναι για μένα, είναι για σένα, κράτησε, παίζει. Και από τότε συνέχισα να παίζω. Από μικρός, από 8 χρονών. Πόσα τραγούδια έχεις γράψει μέχρι τώρα? Δεν θυμάμαι πόσα τραγούδια, αλλά πάνω από 200 τραγούδια θα έχω γράψει οπωσδήποτε. Πάνω θα είναι. Σε πολύ πιο τραγούδια. Γιατί μέσα σε αυτό το σπίτι νομίζω έγραψες τα πρώτα σου τραγούδια. Ναι, εδώ βέβαια, εδώ. Εδώ έχω γράψει το ξεκίνημά μου, τις επιτυχίες μου εδώ. Θα ήθελες να θυμηθούμε ένα-δυο από αυτά, τα πρώτα τραγούδια που έγραψες? Να πούμε. Σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, μάλιστα, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα. Ναι, μεγάλα αδέρφια μου θέλανε να με μορφώσουν, διότι είχα μεγαλύτερα, όπως έχω βέβαια, μεγαλύτερα αδέρφια από μένα, ήμουν μικρότερος εγώ της οικογένειας. Εγώ πήγα, έβγαλα το δημοτικό, αλλά δεν τα αγαπούσα πολύ τα γράμματα. Είχα το μυαλό μου στις κιθάρες, στα τραγούδια περισσότερο. Και μου λέει η μάνα μου, τι θα γίνεις Γρηγόρη, και τι θα γίνεις Γρηγόρη. Τελικά, μετά αποφάσισα και πήγα σε τέχνη, πήγα υδραυλικός. Κατεγρίτης υδραυλικός. Άνοιξα και 2-3 μαγαζιά. Άκουσα και τα μαγαζιά, πήγα στρατιώτης και στο στρατό έκανα την ορχήστρα. Δηλαδή τις λέσχες των αξιωματικών και των οπλητών ψυχαγωγία. Από εκεί ξεκίνησα, το 1937. Θέλω να πω το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα εγώ, γιατί εγώ έγραφα τα τραγούδια, έδωνα τις συνθέσεις μου στην εταιρεία και δεν ξέρω τι τραγουδάω. Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, ο τότε τραγουδιστής. Ναι. Που τραγούδισε, αχ, αγόρι μου γλυκό, πόσο μου κάνες κακό. Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, ο τραγουδιστής. Μεγάλη φίλη μου, ο Γιάννης, τότε. Και καλό παιδί. Μου λέει, Γρηγόρη, τραγουδάς καλά και να το πεις εσύ εδώ στο δίσκο. Και ένας άλλος φίλος μου, Κώστας, ταξιτζής από το Περιστέρι, από εδώ. Με τον κόμιστρο που λέμε, το ταλίρου που κατέβαζε. Δεν μου έπαιρνε λεφτά εμένα. Και μου λέει, εσύ δεν το πεις, Γρηγόρη. Και γιατί το δώσε, τρολοκόρησε. Αφού δίνω τραγούδια και δεν ξέρω τι τραγουδώ, λέω αυτό στο δίσκο, το πρώτο μου, ναι. Το 1952. Γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή.
από ένα άλλο πάλι ωραίο τραγούδι που είχα γράψει τότε. αυτό το τραγούδι είναι η στίχη του Δημήτρη του Γκούτη. Από νετήρα θα κερδίσεις ένας μικρότερος από μένα που είναι στο γυμνάσιο εδώ. Φίλος είναι και μετά από εκεί και πέρα προχώρησε και εκείνος έγραψε πολλά τραγούδια. Τσακισμένη απ' την ορφάνια και απ' τα βάσανα, νόμιζα κοντά σε σένα πως τα ανάσανα. Κατέστρεψες τη ζήση, άβωνε, ήρανε, τι θα κερδίσεις. Τι να πω, και καλά, γιατί πολύ συγκινημένος, δεν μπορώ να τραγουδήσω τώρα. Και το μηχανή μου δωμάτια, σ' αρέσει και αυτό, πολύ καλά. Τέλος πάντων, κάνω διαφήμιση μόνος μου. Κανείς δεν θα τον δει. Αυτά είναι τα κλασικά τα λαϊκά που έγραψα τότε.